Είναι τιμή μου και χαρά μου συνάμα να φιλοξενώ σήμερα το πρωί στην εκπομπή τον κύριο Χρήστο Φραγκονικολόπουλο, καθηγητή Διεθνών Σχέσεων του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Φραγκονικολόπουλος, ο οποίος είναι κάτοχος δύο φορές έδρας Jean Monnet, με γνωστικά αντικείμενα τη διπλωματία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη δημοσιογραφία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Να σας καλημερίσω και να σας καλωσορίσω, είναι τιμή μου. Καλημέρα και εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Κύριε καθηγητά, να ξεκινήσω από ένα απλό ερώτημα που φαντάζομαι όμως ότι ταλανίζει πολύ κόσμο. Τι είναι οι ψευδείς ειδήσεις? Τι είναι οι ψευδείς ειδήσεις? Ναι. Καλή ερώτηση. Λοιπόν, κοίτα, οι ψευδείς ειδήσεις είναι ειδήσεις που κατασκευάζονται και παρουσιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να συσκοτήσουν τα γεγονότα και την πραγματικότητα. Είναι ειδήσεις που κατασκευάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μοιάζουν ότι είναι αληθινές, χωρίς όμως να λαμβάνουν καθόλου υπόψη τους τα κριτήρια, τα επαγγελματικά κριτήρια της δημοσιογραφίας που θέλουν να διασφαλίσουν να επαληθεύσουν την πηγή της είδησης, των στοιχείων που παρουσιάζουν και τα λοιπά. Αυτό είναι ψευδή είδηση, η οποία βέβαια συνδέεται με το ευρύτερο, μεγαλύτερο φαινόμενο που παρατηρείται τα τελευταία 20 χρόνια, αυτό του σχετικισμού, της μεταλήθειας, σύμφωνα με την οποία τα πάντα ισχύουν, everything goes. Αυτό είναι κάτι και προκύπτει όχι μόνο από την τεχνολογική πρόοδο και τους πολλούς διάβλους ενημέρωσης και πληροφόρησης που έχουμε σήμερα, με αποτέλεσμα να μην γνωρίζουμε, να μην μπορεί να εξακριβώσουμε τι είναι αλήθεια και τι δεν είναι, αλλά και από την αγανάκτηση, που την έλλειψη εμπιστοσύνης που παρατηρείται απέναντι στο λεγόμενο σύστημα. Είτε αυτό έχει να κάνει με την πολιτική, είτε αυτό έχει να κάνει με τη δημοσιογραφία, είτε έχει αυτό να κάνει με τους διεθνείς οργανισμούς ή με τα δικαστικά σώματα. Mm-hmm. Θα έρθω και σε αυτό. Επειδή παρακολουθώ το έργο σας, έχετε κάνει εδώ και χρόνια προτάσεις για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου και θα έλεγα αυτές οι προτάσεις κινούνται γύρω από αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε ακριβή ερευνητική δημοσιογραφία. Τελικά ισχύει το ότι πληρώνεις, παίρνεις, θα ήταν αυτό ίσως μια κάποια λύση για την αντιμετώπιση των ψευδών ειδήσεων? Κοίτα, καλό θα ήταν να μπορούμε να, όταν λέμε πληρώνεις ό,τι παίρνεις, αυτό που θέλω να πω είναι ότι πολλές φορές μπαίνουμε στο διαδίκτυο και εντοπίζουμε γεγονότα ή στοιχεία τα οποία είναι πολλές φορές μη αληθή, που δεν εντοπίζονται σε δημοσιογραφική δουλειά και πρακτική. Δηλαδή πρέπει κάποιος να έχει κάνει τη δουλειά του δημοσιογράφου και ειδικότερα του ερευνητή δημοσιογράφου για να καταλάβει πόσο δύσκολο, πόσο κοπιαστικό είναι να μπορέσεις να κάνεις μια έρευνα, να μιλήσεις με ανθρώπους, να ταξιδέψεις, να γράψεις ένα κείμενο, να επαληθεύσεις τα στοιχεία σου. Είναι πολύ δύσκολο. Και αυτό είναι που λείπει σήμερα. Δηλαδή πρέπει να το καταλάβουμε ότι η δουλειά του δημοσιογράφου δεν είναι εύκολη. Και πρέπει να τον εμπιστευτούμε περισσότερο. Αλήθεια όμως, έχοντας και αυτό που μόλις είπατε υπόψη, εμείς, ή αν θέλετε οι ακροατές, οι αναγνώστες, οι τηλεθεατές μπορούν να ξεφύγουν από τις προσωπικές τους αγγυλώσεις, να πάψουμε να χρησιμοποιούμε σοφιστίες, να προσπαθούμε να συζητήσουμε ουσιαστικά με τον άλλον για να βρούμε την αλήθεια, γιατί μιλήσατε και για τη μεταλήθεια. Μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό? Κοίτα να σου πω, στη ψυχολογία υπάρχει το λεγόμενο φαινόμενο της γνωστικής συμπεριφοράς, δηλαδή πολλές φορές κρυβόμαστε πίσω από τα ψέματά μας, δηλαδή αυτά που πιστεύουμε, χωρίς να ανοίγουμε την πόρτα σε διαφορετικές οπτικές. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι κάτι το οποίο ακολουθεί τον άνθρωπο, νομίζω, από την ημέρα που πρώτο εμφανίστηκε. Αλλά εγώ νομίζω ότι στο σήμερα
όπου πλέον είναι πολύ δύσκολο να διαχωρίσεις το εσωτερικό από το εξωτερικό, όπου πλέον μας επηρεάζουν γεγονότα ή αποφάσεις που λαμβάνονται πολύ, που συμβαίνουν ή που λαμβάνονται πολύ μακριά από εμάς. Νομίζω ότι καλό θα ήταν, και είναι μία έτσι συμβουλή που πάντα δίνω στους φοιτητές μου, είναι να πηγαίνουν κόντρα με αυτό που συμφωνούν, δηλαδή να κάνουν παρέα με ανθρώπους που δεν συμφωνούν, που δεν έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα, που δεν έχουν τις ίδιες ιδεολογικές τοποθετήσεις. Να διαβάζουν περισσότερο. Στο διάβασμα στέκομαι πάρα πολύ εγώ, και ειδικότερα στο διάβασμα λογοτεχνίας. Μέσα από την λογοτεχνία βλέπεις, κατανοείς πράγματα τα οποία πολλές φορές τα επιστημονικά συγγράμματα ή διαλέξεις δεν μπορούν να αποκαλύψουν. Επίσης και στο βαθμό που έχουν μια οικονομική άνεση, να ταξιδέψουν. Το βασικότερο όμως είναι να μην προσπαθούν να εμφανίζονται ως εναλλακτικοί, λέγοντας μια μπαρούφα ή μια κουταμάρα, κάτι το οποίο δεν τεκμηριώνεται, αλλά το έχουν διαβάσει ή το έχουν ακούσει από κάπου. Αυτό δεν είναι υγιές. Ίσα-ίσα είναι, θα έλεγα, είναι επικίνδυνο. Τα ζητήματα σήμερα είναι σύνθετα. Είναι πολύ δύσκολα. Εδώ εμείς που έχουμε αφιερώσει τη ζωή μας να τα ψάξουμε, να τα μελετήσουμε και να τα εξηγήσουμε πολλές φορές, χανόμαστε. Πάντως, προς επίρρωση των όσων είπατε, μπορώ να διαβεβαιώσω και εγώ τους ακροατές μας ότι ως φοιτήτριά σας στο μεταπτυχιακό, πολλές φορές είχα ακούσει αυτή τη συμβουλή. Να διαβάζουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, προσφάτως σας άκουσα να μιλάτε και για διάλογο κοφών. Και το σημείωσα, έμεινα σε αυτή σας την κουβέντα. Ενώ οι προκλήσεις των ημερών απαιτούν ειλικρινή, ουσιαστικό, ανεπιτίδευτο διάλογο. Και τώρα ρωτώ, μπορεί ο νέος των 15 ετών να προετοιμάσει τον εαυτό του για τη μετατροπή του σε πολιτικό μέσα σε αυτό τον ρημαγδό, θα έλεγα, των νέων τεχνολογικών μέσων επικοινωνίας που τον κατακλείζει. Και μιλάω για τα social media, κύριε καθηγητά. Ναι. Κοιτάξτε, είναι λίγο νωρίς να πούμε, και εμένα με ανησυχεί, και τα δικά μου τα παιδιά είναι 14, πηγαίνουν 15. Είναι όμως μια νέα και αναπόφευκτη, αν θέλετε, μορφή επικοινωνίας, για την οποία οφείλουμε να στοχαστούμε και να προσέξουμε. Εγώ θα έλεγα, και μπορεί να ακουστεί λίγο περίεργο αυτό, αλλά πέρα από την προσπάθεια που κάνουν οι γονείς σε καθημερινή βάση να ελέγξουν ή να περιορίσουν την παρουσία των παιδιών τους στο διαδίκτυο, χρήσιμο θα ήταν αυτό να συνοδεύεται και από μια προσπάθεια δική τους, των γονιών δηλαδή, να αφήσουν τα παιδιά τους να αναπτύξουν τις δικές τους οπτικές, τα δικά τους πιστεύω, χωρίς τη δική τους παρέμβαση. Νομίζω ότι το δεύτερο είναι πολύ πιο επικίνδυνο από ότι είναι μόνο η χρήση του Facebook. Η Δηλαδή, παρέμβαση των γονέων εννοείται, ναι, έτσι. δηλαδή το να επιμένεις ή το να προσπαθείς να μην μπαίνουν τα παιδιά σου πάρα πολύ στο διαδίκτυο. Αλλά όταν κάθεσαι στο μεσημεριανό τραπέζι να προσπαθείς να τους πείσεις ότι η πραγματικότητα είναι έτσι και δεν είναι αλλιώς, ότι αυτή είναι η αλήθεια και δεν υπάρχει άλλη αλήθεια, και μέσα από αυτήν τη λογική να τους καλλιεργείς φοβία, μνησικακία και τα λοιπά, νομίζω αυτό είναι πολύ πιο επικίνδυνο από το να δώσεις, ας πούμε, ελευθερία στο παιδί να αποφασίσει πόσο θα κάτσει μέσα, τι θα διαβάσει και τι θα σκεφτεί τέλος πάντων. Ας φύγω όμως από τα παιδιά και να πάω στους μεγάλους. Θεσμικά, πόσο πιστεύετε ότι έχουν θωρακιστεί οι επαγγελματίες της πληροφόρησης, οι ίδιοι δημοσιογράφοι, προκειμένου να διαχειριστούν τον τεράστιο όγκο πληροφοριών? Πιστεύετε δηλαδή ότι υπάρχει δυνατότητα να αναβαθμιστούν οι δεξιότητές τους? Και εδώ θα μου επιτρέψετε να σημειώσω ότι ήδη από το 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά την προώθηση του γραμματισμού στα μέσα ενημέρωσης και το εργαστήριο το οποίο εσείς δημιουργήσατε, το Εργαστήριο Ενευτικής Δημοσιογραφίας, έχει αναλάβει πολλές τέτοιες πρωτοβουλίες όπως η Ελληνική Εβδομάδα για το Γραμματισμό στα Μέσα Ενημέρωσης. Μπορούν οι επαγγελματίες της πληροφόρησης να το καταφέρουν?
Και βέβαια μπορούν. Την ίδια απάντηση θα σας έδινα και εγώ για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοιτάξτε, το πρόβλημα με τους δημοσιογράφους και την δυσκολία να ανταποκριθούν έχει να κάνει και με τις δημοσιογραφικές που πρακτικές, λογικές που επιβάλλουν ό,τι διευθύνουν δημοσιογραφικούς οργανισμούς ή όσοι είναι τέλος πάντων διευθυντές ή αρχισυντάκτες. Οι δημοσιογράφοι όχι μόνο πρέπει να πληρώνονται περισσότερα, και δεν μιλάω για τους δημοσιογράφους celebrity που εμφανίζονται στα κανάλια μας, μιλάω για τους δημοσιογράφους που τρέχουν, εργάζονται κάθε μέρα με ένα πολύ μικρό γελίο μισθό. Τέλος πάντων, όχι μόνο πρέπει να πληρώνονται περισσότερα, αλλά θα πρέπει επίσης να μην νιώθουν ότι ασφικτιούν, διότι ένας ιδιοκτήτης ή ένας αρχισυντάκτης οργανισμού, δημοσιογραφικού οργανισμού, επιμένει στο εδώ και τώρα. Το θέλω τώρα, θέλω την είδηση τώρα. Αν μου τη φέρεις αργότερα, δεν είναι είδηση, την έχει πάρει άλλος. Δεν του επιτρέπει να κάνει ερευνητική δουλειά, τον αφήνει μόνο να περιοριστεί στην επιφάνεια των πραγμάτων. Θα πρέπει όμως να γίνεται έρευνα, ο δημοσιογράφος να ασχολείται με διαστάσεις του θέματος που πολλές φορές δεν συζητούνται, δεν είναι εμφανές. Αυτό είναι νομίζω το πρόβλημα. Εγώ από την εμπειρία μου ή μάλλον από την έρευνα που έκανα για τις ευρωπαϊκές ειδήσεις με πολύ γνωστούς Έλληνες ανταποκριτές στις Βρυξέλλες, το συμπέρασμα ήταν αυτό. Ήταν ότι δεν υπάρχει ή μάλλον δεν τους επιτρέπεται ο χώρος και ο χρόνος να εμβαθύνουν σε ζητήματα κοινωνικά, οικονομικά ή πολιτικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εντολή από τους ιδιοκτήτες ή τους αρχισυντάκτες διευθυντές είναι θέματα που αφορούν μόνο την Ελλάδα και αυτά πολύ επιφανειακά. Θέλουν δηλαδή την εσωτερικοποίηση, να δουν ας πούμε πώς συνδέεται η Ελλάδα ας πούμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, να δούμε το δικό μας αφήγημα μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οι προτάσεις που κάνουν οι δημοσιογράφοι προς αυτήν την κατεύθυνση για να ξεπεράσουμε το πρόβλημα είναι όχι μόνο να μας δοθεί περισσότερος χώρος και χρόνος, αλλά να έχουμε περισσότερη εκπαίδευση, να απολαμβάνουμε, να μπορούμε να πηγαίνουμε σε περισσότερα σεμινάρια, ημερίδες και να μας επιτραπεί τέλος πάντων όταν υπάρχει ένα θέμα το οποίο είναι σημαντικό για την Ευρώπη, είναι σημαντικό για τους πολίτες της Ευρώπης, να μπορούμε να το γράψουμε και να το αξιολογήσουμε. Μου δίνετε τη δυνατότητα τώρα. Ναι. Ξέρεις, και όταν δεν έχεις χώρο και χρόνο, τι γίνεται. Κοιτάς τα θέματα που παίζουν στην ατζέντα. Και πολλές φορές σήμερα τα θέματα που παίζουν στην ατζέντα καθορίζονται από κλικς και αλγόριθμους. Έτσι είναι. Με αποτέλεσμα να αναπαράγεις τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Νομίζω ότι εκεί είναι το πρόβλημα, δηλαδή τα παραδοσιακά, αν μπορούμε να τα πούμε έτσι μέσα, και ειδικότερα οι εφημερίδες έχουν παρασυρθεί από αυτό το φαινόμενο των κλικς και των αλγόριθμων. Και θέλω να σας κάνω μία ερώτηση που αφορά σε αυτό το κομμάτι και κυρίως όμως αφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μιας και όπως ανέφερα νωρίτερα είστε δύο φορές κάτοχος έδρας αν μονέ. Οι δυτικές δημοκρατίες έχουν αποδειχθεί ευάλωτες στις ψευδείς ειδήσεις, έτσι ας θυμηθούμε αμερικάνικες εκλογές, τα πρόσφατα γεγονότα στο Καπιτόλιο, τι να πρωτοθυμηθεί κανείς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ευρωπαϊκές δημοκρατίες, κύριε καθηγητά, θεωρείτε ότι κινδυνεύουν από τέτοιου είδους φαινόμενα και ας βάλουμε στην κουβέντα μας και τη διάσταση της πανδημίας. Κοίτα, βέβαια κινδυνεύουν. Μην ξεχνάς ότι 2 μήνες πριν από τα γεγονότα στο Καπιτόλιο στην Αμερική είχαν συμβεί και παρόμοια γεγονότα έξω από το Κοινοβούλιο της Γερμανίας. Mm-hmm. Εδώ θα σου δώσω μία άλλη απάντηση. Είναι πολύ εύκολο, υπεραπλουστευτικό θα έλεγα, να κατηγορείς τους ανθρώπους που είναι αντίθετοι ως προς την λογική του παραδοσιακού συστήματος, του πολιτικού συστήματος, ως λαϊκιστές ή ως φασίστες. Νομίζω ότι αυτό από το οποίο
κινδυνεύουμε είναι ο εγκλωβισμός των κοινωνιών ανάμεσα σε δύο λογικές. Η μία λογική είναι η λεγόμενη ελιτιστική, τεχνοκρατική λογική, η οποία τι λέει. Λέει ναι, τα πράγματα δεν είναι καλά, θα θέλαμε να είναι καλύτερα, εμπιστευτείτε μας, θα γίνουν καλύτερα, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει εναλλακτική. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν ακούγεται πολύ καλά σε έναν κόσμο στον οποίο οι εξελίξεις, είτε αρνητικές είτε θετικές είναι αυτές, δημιουργούν πολλές ανασφάλειες. Έτσι. Τι θα γίνει με την εργασία των ατόμων που δεν μπορούν να προσαρμοστούν στην τεχνολογία. Τι θα γίνει με τον φόβο που καλλιεργεί η ελεύθερη μετακίνηση ανθρώπων, ας πούμε, έτσι. Όχι μόνο προς τις δουλειές, αλλά και στις ταυτότητες, στον πολιτισμό κτλ. Μετά, η άλλη λογική είναι η παραχρουστευτική λογική. Είναι η λογική που λέει ότι, εντάξει, δεν είναι έτσι όπως ακριβώς μας τα παρουσιάζουν, δεν είναι τόσο σύνθετα ή πολύπλοκα τα ζητήματα, τα κάνουν να εμφανίζονται ως σύνθετα, γιατί πίσω από αυτά τα ζητήματα κρύβεται κάποιος, συνήθως ένας Εβραίος, ένας καπιταλιστής, ένας τραπεζίτης, ο οποίος δημιουργεί προβλήματα εναντίον του αγνού λαού και εμείς που είμαστε ηγέτες που σας καταλαβαίνουμε, είμαστε κοντά σας κτλ. Κτλ. Αυτές οι δύο λογικές έχουν εγκλωβίσει το πολιτικό σύστημα, την κοινωνία. Πρέπει να σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος και νομίζω ότι ο μόνος τρόπος για να σπάσει είναι εάν το παραδοσιακό πολιτικό σύστημα γίνει πιο αντιπροσωπευτικό. Ανοίξει δηλαδή και ανοίξει με μια συζήτηση με τους πολίτες και την κοινωνία των πολιτών πάνω στα θεμελιώδη ζητήματα του σήμερα. Τα ζητήματα είναι τέτοια που θέλουν συζήτηση και δεν υπάρχει λόγος να φοβόμαστε τους πολίτες. Δεν υπάρχει λόγος να φοβόμαστε τους πολίτες. Θα πάω στην τελευταία μου ερώτηση, να μην καταχαρίσω άλλο το χρόνο σας, και θα σας ζητήσω να τοποθετηθείτε σχετικά με την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για αστυνόμευση των πανεπιστημίων, αλλά και για τα πρόσφατα γεγονότα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, για την επιλογή, αν θέλετε, του Πρίτανη, του κυρίου Νικόλου Παπαϊωάννου, να ζητήσει την παρέμβαση της εισαγγελίας, και μια κίνηση η οποία θα πρέπει να πω βρήκε συμπαραστάτες 224 συναδέλφους σας καθηγητές. Έχουν γίνει κοντεύουν τους 600 τώρα. Ναι, οι οποίοι αρχικά είχαν, αυτό θα έλεγα, οι οποίοι αρχικά είχαν προσυπογράψει δήλωση συμπαράστασης και τώρα κοντεύουν τους 600 από όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας. Θα ήθελα να τοποθετηθείτε. Εγώ ως φιλελεύθερος δηλώνω ότι είμαι κατά της παρουσίας αστυνομίας στα πανεπιστήμια. Και όχι μόνο στα πανεπιστήμια. Έχει καλλιεργηθεί τα τελευταία 15 με 20 χρόνια μία έντονη ανασφάλεια για την ασφάλειά μας. Με αποτέλεσμα να γίνεται λόγος για περισσότερη αστυνομία στις γειτονιές, στα εμπορικά κέντρα, στα πάρκα, παντού, ας πούμε. Αυτό θέλει λίγο προσοχή. Επίσης, πιστεύω ότι η αστυνομία δεν είναι λύση. Γιατί σας το λέω αυτό? Σας το λέω διότι είδαμε τι έγινε με τις πρόσφατες καταλήψεις. Η αστυνομία μπήκε. Χρησιμοποίησε βία, δημιουργήθηκαν φασαρίες, οι καταληψίες όμως είναι ακόμα εκεί. Νομίζω ότι και εδώ θα πρέπει να ισχύει αυτό που σας είπα λίγο νωρίτερα. Δηλαδή να συζητήσουμε, να μιλήσουμε με τους φοιτητές. Από την άλλη βέβαια, και οφείλω να σας το πω αυτό, να το υπογραμμίσω, και εγώ υποστήριξα τον κύριο Πρίτανη. Εγώ δεν υπέγραψα τη δήλωση, αλλά βγήκα ανοιχτά δημόσια στο Facebook και σε άλλα κοινωνικά δίκτυα και είπα ότι αυτό που έκανε ο Πρίτανης προβλέπεται από τον νόμο. Και όταν υπάρχει ένας συγκεκριμένος νόμος, ο Πρίτανης οφείλει να λειτουργήσει με τον νόμο. Έτσι. Και δεν υπάρχει λόγος να τον κρίνουμε και να βγάλουμε τα προσωπικά μας αποθυμένα απέναντί του επειδή έκανε αυτό, γιατί ουσιαστικά γι' αυτό πρόκειται. Κοιτάξτε, εγώ γνωρίζω τον κύριο Παπαϊωάννου. Θεωρώ ότι είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος. Η θέση του είναι πολύ δύσκολη αυτή τη στιγμή και οφείλουμε ως μέλη του Πανεπιστημίου, ως καθηγητές, να τον υποστηρίξουμε. Επίσης κάτι άλλο θα πω. Όσο δεν μου αρέσει η παρουσία της αστυνομίας στο Πανεπιστημίο, άλλο τόσο δεν μου αρέσει να μου κλείνουν την πόρτα καταληψίες και να μου λένε
ότι δεν έχω δικαίωμα να περάσω στην αίθουσα. Ότι δεν έχω δικαίωμα να μπω στη διοίκηση για να κάνω τη δουλειά μου. Είναι κρίμα να σας πω γιατί τα πανεπιστήμια. Εγώ είμαι μέσα πάνω από 20 χρόνια τώρα. Ξεκίνησα από ελεύθερα σε ένα τμήμα το οποίο τότε ήταν πολύ μικρό, είχε πολλά προβλήματα. Έφτασα να είμαι καθηγητής, να έχω φτιάξει εργαστήρια, να έχω πάρει έδρες. Έχουν γίνει πολλά πράγματα και όχι μόνο από εμένα, αλλά από όλους τους συναδέλφους μου στο τμήμα. Με αποτέλεσμα σήμερα να είμαστε μέσα στα πρώτα 50 καλύτερα τμήματα δημοσιογραφίας παγκοσμίως. Αυτό όμως δεν βγαίνει προς τα έξω. Γιατί δεν βγαίνει προς τα έξω? Για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι τα ΜΜΕ. Δηλαδή, τα ΜΜΕ τρέφουν την προσοχή τους στο πανεπιστήμιο μόνο όταν υπάρχει μια κατάληψη, μια φασαρία, μια. Δηλαδή, και καλλιεργούν την εντύπωση στην ευρύτερη κοινωνία ότι οι καθηγητές είναι τεμπέληδες, ότι δεν δουλεύουν, το ίδιο και οι φοιτητές, και δουλεύουν, υπάρχει διαφθορά, οι φοιτητές το ένα το άλλο. Όχι, δεν είναι έτσι. Κάποτε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα πρέπει να προβάλλουν αυτό το έργο. Όπως και το πολιτικό σύστημα θα πρέπει να προβάλλει τις προσπάθειες που κάνουν οι καθηγητές. Και μάλιστα σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει ένα σωρό προβλήματα. Έτσι, μην γελιόμαστε τώρα. Τα γνωρίζουμε. Έτσι είναι ακριβώς. Και δημιουργείται στην ευρύτερη κοινωνία, ας πούμε, η λάθος εντύπωση. Και οι κυβερνήσεις, και δεν μιλάω μόνο για την τωρινή, αλλά όλες οι κυβερνήσεις παίζουν με αυτήν την εντύπωση. Παίζουν. Νομίζω ότι θα πρέπει να μας δοθεί ευκαιρία και κάποια ακόμα φορά να συζητήσουμε περαιτέρω πάνω στο ζήτημα. Να. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για την παρουσία σας. Μου άρεσε γιατί ήταν μια ελεύθερη συζήτηση, ωραίες και δύσκολες ερωτήσεις. Μου επιτρέψατε να απαντήσω χωρίς να με διακόψετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έγινε σε ένα πολύ πολιτισμένο πλαίσιο η όλη η κουβέντα μας. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Φραγκονικολόπουλε. Καλή σας μέρα. Και να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.